Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ισίδωρος θα φάει το μεγάλο χαστούκι από την Αθηνά, η οποία θα αναθεωρήσει και πλέον αρνείται πάση θυσία να του πουλήσει το μερίδιο της. Ο Ισίδωρος από την άλλη, θα κατηγορήσει τον Κωνσταντίνο γιατί πιστεύει πως ο Κωνσταντίνος καθυστέρησε πολύ με τις υπογραφές των συμβολέων. Η Μαργαρίτα προβληματίζεται πολύ από τις μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του Αλέξη και έτσι μοιράζεται τις ανησυχίες της με την Αθηνά. Ο Αλέξης προσεγγίζει πάλι την Μυρτάλη και την τρομοκρατή. Αυτή την φορά έχει και την συμπαράσταση του πατέρα του. Τι θα κάνει ο Αλέξης και μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει? Ο Στάθης μαραζώνει όλο και πιο πολύ, καθώς βλέπει τον γάμο της Ιουλίας να πλησιάζει και πλέον είναι σαν χαμένος. Η Μυρτάλη θα πιέσει τον Στέφανο να τη συνοδεύσει στον γάμο, ενώ στη Μάνη καταφθάνουν και οι γονείς του Γιώργη Κουράκου, και ο Ισίδωρος προσφέρεται να τους φιλοξενήσει. Ο Ιάκωβος έχει αρχίσει και πουλιορκεί πλέον ανοιχτά την Αθηνά και εκείνη δεν δείχνει να ενοχλείται από το φλερτ του. Όλα δείχνουν πως μια νέα σχέση υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει. Ο Ανέστης και η Ελένη έρχονται πιο κοντά, αλλά μια δεύτερη λιποθυμία του Ανέστη δημιουργεί ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Τι σοβαρό έχει ο Ανέστης? Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.